του Σανέλ, ο Γιώργος Λαζαρίδης. Τα πήρε και έφυγε. Η κυβέρνηση καταγγέλει συγκεκριμένα επιχειρηματικά κέντρα, συγκεκριμένους επιχειρηματίας, λέει ο φύλλα προσκύμενος τύπος προς την κυβέρνηση, αναφέρει το όνομα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Σαββίδη, έτσι. Και μάλιστα ότι έπεται και συνέχεια. Και εγώ θα τολμήσω, γιατί με ξέρετε, σας ξέρω, ένας από αυτούς που βάζουν στο κάντρο ότι ίσως είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει, είναι και ο Κατσίκης. Ναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Κατσίκης έδωσε όρκο τιμής να υπηρετήσει τον Πάνο τον Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά κυρίως τους ανεξάρτητους Έλληνες που έδωσα όρκο και πίστη στους νόμους του Συντάγματος και στην πατρίδα, τους συμπολίτες μου δηλαδή, να είμαι δίπλα τους. Άρα λοιπόν ο Κώστας ο Κατσίκης μένει σταθερός στις ιδέες του, στις απόψεις του και δεν γίνεται πολιτικός προδότης, κρατάει το πολιτικό του ήθος και συνεχίζει έναν αγώνα έντιμης και παραγωγικής συνεργασίας, μένοντας στο κόμμα το οποίο τον εμπιστεύτηκε και στον πρόεδρο τον οποίο τον εμπιστεύτηκε, τον Πάνο τον Καμένο, έχοντας μια συνέχεια στην πολιτικός έντιμη και παραγωγική συνεργασία Λαζαρίδης. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικός προδότης ο Γιώργος Λαζαρίδης και ο Δημήτρης Καμένος. Πολιτικοί προδότες. Ακούστε, ο Δημήτρης Καμένος διαγράφει. Δεν έφυγε. Τον διαγράψαμε και μάλιστα αργήσαμε, κύριε Παπαδάκη. Αργήσαμε πάρα πολύ. Έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Ήταν ένα βαρύδι το οποίο δημιουργούσε προβλήματα. Και στους ανεξάρτητους Έλληνες και στη συνεργασία μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, κρίνετε εσείς το πολιτικό ήθος του ανδρός όταν ως εισηγητής στην πρόταση δυσπιστίας εισηγείται την καταψήφισή του, ως παρατηρητής, ακροατής, θεατής στο Ζάπιο χειροκροτεί τον πρώτο να ξαρτών Ελλήνων για την κοινή τους δήλωση μαζί με τον Πρωθυπουργό και ως κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος στηρίζει τη συγκυβέρνηση κόντρα σε όποιες πολιτικές, τακτικές, μικροπολιτικής, μικροκομματικής αναπτύσσει αντιπολίτευση προεξαρχούσε της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, αυτόν τον άνθρωπο που δημιουργεί τέτοια συμπεριφορά, χωρίς να την αιτιολογεί πουθενά, αν διαβάσετε την επιστολή του, που είμαι βέβαιος ότι διαβάσατε, βεβαίως, την επιστολή ανεξαρτοποίηση, κρίνετε εσείς ποιο είναι το συμπέρασμα μέσα από αυτή. Καταρχήν, δείχνει ότι την έγραψε μόνος του με πολύ μεγάλη πίεση. Με πολλές μεγάλες αντιφάσεις που υπάρχουν εκεί μας. Μισό λεπτό, πίεση από ποιους? Δεν το ξέρω. Αλλά δείχνει η κυβέρνηση ότι ήταν γραμμένη στο πόδι και γρήγορα συμπέρατα. Κατατεθειμένη. Σας είπα, ναι. Η κυβέρνηση μάλιστα, λέει... Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό που λέει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της εξαγοράς της συνείδησης του κυρίου Λαζαρίδη. Σωστό είναι αυτό που λέει. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Είναι σωστό. Μα όλα τα γεγονότα. Αν το πιστεύετε και εσείς, πρέπει να το αποδείξετε. Ακούστε. Υπάρχουν στοιχεία ότι τα πήρε. Εγώ θα είμαι σαφής. Μισό λεπτό. Θα είμαι σαφής. Μισό λεπτό. Το διαβάζω σήμερα σε όλες τις εφημερίδες. Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω. Μα όλοι δηλώνουν ένα αρμόδιο όμως, κύριε Κατσίκη. Ακούστε. Και ο κύριος Κουρλέτης προηγουμένως μου λέει: εγώ δεν είμαι τεντέκτη. Να αναπτύξω την επιχειρηματολογία. Κύριε Παπαδάκη μου, είστε τόσο αγαπητός και έγκριτος και εγνωσμένου κύριου δημοσιογράφου. Αγαπητός από όλη την Ελλάδα, από όλο το λαό. Σας παρακολουθώ με συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Εγώ από και μικρότερος που είμαι από εσάς, με τις δικές εκπομπές μεγάλωσα. Έτσι, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι έτοιμος να αποδείξω στη βάση των επιχειρημάτων που επικαλούμε ότι σίγουρα κάτι τρέχει και τα επιχειρήματα τα οποία αποκαλούμε είναι η εν γέννη συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα σε ένα δεκαήμερο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο του χρηματισμού. Κοιτάξτε, από τη σκέψη μας ναι. Μπορεί να περάσει οτιδήποτε από τη σκέψη μας. Περνάει και αυτό. Για να, αποδείξουμε όμως, ναι. Κύριε Παπαδάκη, για να αποδείξουμε όμως αυτό για το οποίο. Μου αρκεί έτσι, ότι περνάει από τη σκέψη σας. Ότι είπατε ότι περνάει από τη σκέψη μας, είπα, μπορεί να περάσει. Δεν μπορούμε όμως να αποδείξουμε χωρίς στοιχεία εκείνο το οποίο. Το αφήνετε ανοιχτό. Το αφήνετε ανοιχτό. Έτσι θα αποτελέσει κατηγορία και κατηγορητήριο για τον κύριο Λαζαρίδη. Το πάω στον κύριο Κυριανάκη.